Τα ευχάριστα νέα για την κολχικίνη που ήρθαν από τον Καναδά και η ανακοίνωση πως πήρε έγκριση και στην Ελλάδα για χρήση στη θεραπεία κατά του κορονοϊού έκαναν πολλούς να σπεύσουν στα φαρμακεία προκειμένου να εξασφαλίσουν έστω και ένα κουτάκι. Έχει γίνει τώρα μια αναστάτωση πάλι με αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο. Έχει γίνει πραγματικά μπουλούκι στο να το ζητάει ο κόσμο. Περισσότερο θα έλεγα ότι έγινε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, έγινε, έγινε έ, λίγο έτσι πανικό. Έχοντα υπόψη το τελείριο που επικράτησε όταν υπήρξαν κάποιε ανακοινώσει σχετικά με τη χρήση τη χλωροκίνη που δεν επιβεβαιώθηκαν στην πορεία. Και τι ελλείψει που παρατηρήθηκαν τότε σε συγκεκριμένο σκεύασμα, απαραίτητο σε ανθρώπου που πάσχουν από αυτοάνωσα νοσήματα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έσπευσε να ανακοινώσει την αλλαγή του τρόπου διάθεσης της κολχικίνης σε χορηγούμενο μόνο με ιατρική συνταγή. Συνταγή για να το πάρουμε κι εμείς από, το, από την φαρμακοποθήκη μας, το συνεταιρισμό μας χρειαζόμαστε συνταγή για να το πάρουμε. Και θα παρακαλούσα όλους τους συμπολίτε μας να μην ενοχλούν το φάρμακο φαρμακοποιό για τέτοιου είδου εντό εισαγωγικών χάρη, γιατί... Δεν είναι σωστό να δοθεί χωρίς ιατρική συνταγή, δεδομένου ότι είναι και ένα φάρμακο που έχει πολλές παρενέργειες και μπορεί να δημιουργήσει πολύ εύκολα ζημιά σε κάποιον που θα την πάρει χωρί. Να πρέπει να την πάρει. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγεία αποφάσισε ομόφωνα να εντάξει την κολχικίνη στο θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση τη COVID-19. Με το Υπουργείο Υγεία να σημειώνει πω η κολχικίνη θα χορηγείται υπό τη μορφή χαπιού μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγογράφηση και φυσικά έπειτα από θετικό μοριακό τεστ. Η δοσολογία πρέπει να τηρείται απαρέγκλητα διότι έχει Πολλές, πολλές Στο μεταξύ τα κρούσματα με το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που είναι πιο μεταδοτικά έχουν θορυβήσει τα κράτη. Η Γερμανία και η Αυστρία αξιώνουν πλέον τη χρήση ιατρικών μασκών στα εμπορικά καταστήματα και τα μέσα μεταφοράς, με τη γαλλική κυβέρνηση να ζητά να μην χρησιμοποιούνται πλέον οι φασμάτινες μάσκες, οι οποίες κρίνεται ότι δεν φιλτράρουν ο επαρκός στον αέρα. Πρέπει να πετάξουμε τις υφασμάτινες μάσκες. Όχι, εμείς πάντα είμαστε βέβαια της άποψης και το έχουμε πει επανειλήμενες φορές ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις απλές χειρουργικές μάσκες. Δίνει μια προστασία περίπου 95%. Κάποιες άλλες πιο εξελιγμένες μάσκες φτάνουν δίνουν προστασία στο 98%. Οι φασμάτινες έχουν πιο μικρή προστασία. Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία δεν προβλέπει να προβεί σε αλλαγή των συστάσεών του αναφορικά με τι μάσκε το προσεχέ διάστημα. Το βασικό είναι να χρησιμοποιούμε μάσκα και όχι τι είδου μάσκα.